Η κυραλιφή είναι από τις πιο ευεργετικές κρέμες, ειδικά για τα χείλη και το δέρμα. Και μόνο τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για να γίνει αποδεικνύουν πόσο ισχυρό φάρμακο είναι. Ελαιόλαδο ή βαλσαμέλαιο, εθέρια έλαια φυτών, κερί μέλισσας και βάμα πρόπολης. Σε κατσαρόλα που έχει τοποθετηθεί σε εστία θέρμανσης, τοποθετούνται 5 μέρη ελαιόλαδου ή βαλσαμέλαιου, αλλιώς γνωστό ως σπαθόλαδο. Σε αυτό προστίθεται και ένα μέρος τριμμένο κερί μέλισσας. Η ποσότητα του κεριού εξαρτάται και από την ποιότητα του ελαιόλαδου. Σε χαμηλή φωτιά και με ελαφριά ανάδευση επιτυγχάνεται το λιώσιμο του κεριού μέσα στο λάδι. Μόλις λιώσει το κερί, η κατσαρόλα κατεβαίνει από την εστία ώστε να πέσει η θερμοκρασία στο μείγμα. Το μείγμα πρέπει να χάσει θερμοκρασία αλλά όχι να αρχίσει να κρυώνει γιατί αλλιώς θα αρχίσει να πίζει και θα χρειαστεί πάλι ζέσταμα. Όταν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή, προστίθεται το εθέριο έλαιο. Αν η θερμοκρασία του μείγματος είναι υψηλή, το εθέριο έλαιο θα εξατμιστεί. Η χρήση του ελαίου γίνεται για να μην έχει η κυραλιφή έντονη τη μυρωδιά του ελαιόλαδου. Η ποσότητα πρέπει να είναι τόση ώστε να αφήσει την οσμή του. Με μια σταγόνα του μείγματος μπορεί να γίνει δοκιμή για το αν το μείγμα έχει ικανοποιητική μυρωδιά. Μετά προστίθεται και το βάμα πρόπολης ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η επουλωτική δράση της αλυφής. Ακολουθεί η τοποθέτηση του μείγματος σε βαζάκια. Το μείγμα σε γρήγορο χρονικό διάστημα θα κρυώσει και θα γίνει αλυφή.